μου έχει κάνει την πρόταση. Πιστεύω ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός, ο οποίος βοηθάει τα κορίτσια να πραγματιστήσουν τα όνειρά τους, να πάρουν τα σωστά εφόδια μέσα από αυτή την διαγωνισμό. Ναι, ναι. Για να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους τους. Και είμαι χαρούμενη που θα είμαι φέτος και εγώ μέρος της Επιτροπής για να μπορέσω να πάρω το βιθαράκι μου σε όλο αυτό. Μαρσία μου, είσαι πολλά χρόνια στο χώρο της μόδας. Έχεις γνωρίσει μοντέλα και μοντέλα, έχεις γνωρίσει πολλές διαγωνιζόμενες μέσα από τα Καλλιστεία, γιατί πάντα ήσουν ενεργή στους διαγωνισμούς ομορφιάς. Θέλω πολύ να μου πεις τι είναι αυτό που θα βλέπεις εσύ στις διαγωνιζόμενες και πώς θα τις κρίνεις. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να κριθεί ένα μοντέλο. Δεν θα μπορέσω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή πάνω. Σίγουρα τα σημαντικά είναι πέρα από την εξωτερική εμφάνιση. Σίγουρα μετρά και ο χαρακτήρας. Και εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί αποτυπώνεται σίγουρα στο χαρτί και στη δουλειά που βγαίνει προς τα έξω. Εννοείται, ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα παίζουν πάρα πολύ ρόλο και χαιρόμαστε που θα είσαι μέρος αυτής της παραγωγής, αυτής της ομάδας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία κάθε χρόνο και φέτος είμαι σίγουρη θα περάσουμε ακόμη πιο ωραία. Μάρσια μου, γνωριζόμαστε και προσωπικά. Θεωρώ ότι είσαι πολύ σημαντικός κριτής για αυτό το διαγωνισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου. Το ίδιο νιώθω. Και να ευχηθώ καλές επιτυχίες σε όποιες κοπέλες τελικά θα τηλεφθούν. Έτσι. Καλές επιτυχίες. Θα είσαι βεβαίως και εσύ μέρος της κριτικής επιτροπής που θα επιλέξει τις κοπέλες για να μπουν στα live. Έτσι. Θα τα πούμε και από κοντά στο στούντιο, έτσι. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια τα φιλιά μας, Μάρσια μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πολύ ωραία, παιδιά. Μια κούκλα είναι η Μάρσια. Με πολύ γνωρίζει την αντικειμενική. Που γνωρίζει την αντικειμενική, με πολλή εμπειρία. Είναι πολύ αντικειμενική αυτή. Είναι. Πολύ σημαντικό βέβαια, αυτό. Βέβαια. Και πάμε να πούμε και το τέταρτο μέλος που μπορεί ούτε καν ο Νικόλας μας να μην το γνωρίζει. Έστειλα μήνυμα να μου πούνε, αλλά μου είπαν, είναι πρόλαβα. Λοιπόν, είναι ένας πολύ ωραίος κύριος. Είναι ένας κύριος που κάνει μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα και έχει κάνει πολλές δουλειές. Και το τέταρτο μέρος της κριτικής μας επιτροπής θα είναι ο Αλέξης Παπάς, μοντέλο και ηθοποιός βεβαίως, παιδιά, εντάξει. Τώρα... Πιάστε μου τηλεφωνώ από δύο κουβέντες. Τι να πούμε. Ποιο κουβέντες έχω να του πω μόνο. Τι να πούμε, δεν είναι μόνο μοντέλο στην Ελλάδα, παιδιά, έχει κάνει δουλειές και στο εξωτερικό, είναι και ηθοποιός, έχει πάρα πολύ πείρα στο θέμα του modeling και στο αντικείμενο αυτό και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλός κριτής, παιδιά, για το διαγωνισμό μας. Όχι να μας έρθιναν όπως τον Παντελή. Τι εννοείς. Να πετάσετε. Χριστιανά μίλα, υποστήριξε. Έχει ράπο σήμερα. Να σου πω βρε Νικόλα μου, δικαιούται να πετάσετε ο Αλέξης. Δεν είμαι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος. Ο Χριστός και Παναγία. Αλλά τέλος πάντων. Θέλεις να πει. Το συμβόλαιο σου τι είναι. Κύριε γραμματέα. Πριν λίγο την υπογράψα. Θα το βάλω σαν όρο. Θα το βάλεις σαν όρο. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ ωραία όπως και κάθε χρόνο με τους λατρεμένους μας τουιτεράδες, τους υπέροχους τουιτεράδες που σας στέλνουμε εκεί για να μας λέτε τα πάντα. Και τα καλά και τα κακά και τα πάντα σας. Ωραία.